Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4. Σήμερα Πέμπτη, 25 του Γενάρη. Θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως το κάνουμε καθημερινά φυσικά. Με κίτρινο-μαύρη ενημέρωση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα το συζητήσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα ακούσουμε και τους καλεσμένους μας σε αυτό το περίπου διωράκι, για να έχετε μια εμπεριστατωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στα θέματα του Άρη. Με τον Χρήστο Κιώση είμαστε μαζί πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή πάντοτε μέσω μηνυμάτων. Δηλαδή, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό μετά αυτό που θέλετε να γράψετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Υπενθυμίζω ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αυτές οι απαραίτητες διευκρινήσεις για να ξέρετε τι στέλνετε. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Έχουμε θεματάκια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, κυρίως με τα γραφικά, περιστρέφεται το ενδιαφέρον σήμερα, καθώς δεν υπάρχει αγώνας του Σαββατοκύριακο για τον Άρη. Μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, ελπίζουμε να έχουμε κάτι νεότερο, και αυτό το νεότερο να είναι και ευχάριστο όσον αφορά τις υποθέσεις τις δύο που είναι ανοιχτές, δηλαδή του Βουό και του Χαντί, τους δύο παίκτες δηλαδή, του οποίους βρίσκεται σε συζητήσεις ο Άρης για να τους εντάξει το δυναμικό του λίγο πριν εκπνεύσει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος. Ενώ στο μπάσκετ είναι άλλα τα θέματα, είναι περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με τα διοικητικά. Στο μπάσκετ που είπες, ναι. Πέντε πρώτοι που θα καλέσετε τώρα στο 23-10-287-3-8. Η Μαριλίζ κάνει υπερορία, σας περιμένει. Οι πέντε πρώτοι δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και πάτε να δείτε την Κυριακή, γιατί η ομάδα χρειάζεται τη βοήθειά σας. Άρης Κόρυβος. Ναι. 5 η ώρα την Κυριακή, Άρης Κόρυβος. Οι πέντε πρώτοι που θα καλέσετε τώρα στο τηλέφωνο, ναι. Να ξέρουν το άμκα τους, πρέπει. Να ξέρουν το άμκα τους. Ωραία. Και θα πάτε εκεί απευθείας, μην ανησυχείτε. Οπότε πάρτε τηλέφωνο και δώστε το ονοματεπώνυμό σας και το άμκα σας στη Μαριλίζ και θα πάτε απευθείας στο Νικ Γκάλης Χολ. Οι πέντε πρώτοι, επαναλαμβάνω, που θα καλέσετε αμέσως τώρα στο 23-10-287-3-8. Και μηνυματικά μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Απλά γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με τη σημείωση πάντα να σας πούμε ότι το μήνυμα κοστίζει 1,24 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται μέσα και η τιμή του και το ΦΠΑ και οι χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, δεύτερη φορά μέσα σε δύο λεπτά, γιατί η επανάληψη είναι μήτρη πάση μαθήσεως. Φυσικά, πρέπει πάντα να το λέμε. Ναι. Στο ποδόσφαιρο σας είπα ότι μετεγγραφικά είναι το ενδιαφέρον, με τις δύο υποθέσεις των παικτών που λίγο πολύ γνωρίζετε, δηλαδή του Πάτρικ Βουό, του Ιβοριανού επιθετικού, και του Άγγελου Χαντί, του πρώην ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη, του Ηρακλή, του Όφη, μεταξύ άλλων, οι οποίοι λίγες μέρες πριν τελειώσουν οι μεταγραφές, είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη. Είναι δύο διαφορετικές ξεχωριστές περιπτώσεις, διότι ο Μεν Ιβοριανός έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λαμίας, μάλιστα και σήμερα κανονικά προπονήθηκε, εφόσον έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπάμπι Τενέ. Ο Δε Χαντί είναι ελεύθερος, μπορεί δηλαδή να διαπραγματευτεί την μεταπίδησή του σε όποια ομάδα επιθυμεί. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, είχε φτάσει και μια ανάσα από τα Τρίκαλα, από ό,τι κυκλοφορούσε στο ρεπορτάζ. Μάλιστα, από όσο γνωρίζω, και θα μας βοηθήσει αυτό στο ρεπορτάζ, η πρόταση των Τρικάλων ήταν 35.000 ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Το τι θα προκύψει στο ραντεβού που έχει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης, επιστρέφοντας πλέον από το ταξίδι στο εξωτερικό με τον εκπρόσωπο των δύο ποδοσφαιριστών, και πώς μας έκατσε τώρα, είναι ο ίδιος που εκπροσωπεί και τους δύο ποδοσφαιριστές, ο Στέλιος Βραδέλης. Θα το ξέρουμε, επαναλαμβάνω, ίσως και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Ή το αντίθετο. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Το αντίθετο. Να χαλάζει και τη μία και την άλλη. Εντάξει, χθες που τον φιλοξενήσαμε εδώ, τον άκουσα πάρα πολύ θετικό. Στην ουσία είπε ότι έχουν συμφωνήσει. Πρώην συνάδελφος ο κύριος Βραδέλης, πάντοτε δημοσιογραφικότατος. Ξέρει τη δουλειά μας και το εκτιμάει πάντοτε, να ξέρετε. Έτσι. Στην ουσία είπαν ότι έχουν συμφωνήσει τηλεφωνικά, αλλά πρέπει όλα αυτά να μεταφερθούν και στα γραπτά. Και όταν γίνεται αυτό, εγώ θεωρώ ότι μάλλον πρέπει, και θα ζητήσει και είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος, να πάρει κάποιες εγγυήσεις για τα χρήματα που έχουν συμφωνήσει. Κάποιες προκαταβολές, κάποια χρήματα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Βουό, ο οποίος έχει συμβόλαιο 80.000 ευρώ περίπου με την ομάδα της Λαμίας. Επίπεδο Super League είναι το συμβόλαιο, και αυτό ήταν και ο λόγος που επέλεξε να πάει το καλοκαίρι εκεί.
Ο Βουό, ο οποίος έχει πάρει περίπου τα μισά από την Λαμία μέχρι στιγμής και τώρα θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα για τα υπόλοιπα μισά φυσικά και το τι ακριβώς θα ισχύσει για όλα αυτά και φυσικά νομίζω ότι η πρόταση στο Χαντί δεν θα είναι στα 35 χιλιάρικα που του έκανε πρόταση. Σε διακόπτω, τα δώσαμε τα 5 εισιτηριάκια, μπράβο, ωραία, μπράβο. Οπότε να μην καλέσει άλλος φίλος, ωραία. Φαντάζομαι θα είναι κατά τη μικρότερη και προσαρμοσμένη στα δεδομένα τα φετινά της ομάδας. Στα Τρίκαλα πάει ελεύθερος και μένει εκεί. Στον Άρη πάει, παίρνει λιγότερα χρήματα φέτος. Φυσικά αλλά έχει μια προοπτική του χρόνου της Super League. Εγώ ανεξαρτήτως του τι θα γίνει, θα πω για άλλη μια φορά ότι ο Άρης έχει τεράστια ανάγκη να προσθέσει ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Είναι εμφανέστατη στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά. Εμείς το λέγαμε από το. Δεν διεκδικούμε τώρα τίποτα. Απλά όσοι μας παρακολουθείτε πιστά, okay, ξέρετε ότι λέμε από το καλοκαίρι ότι η ομάδα έχει σε συγκεκριμένες θέσεις ένα αγωνιστικό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα με τις τελευταίες ισοπαλίες βγήκε λίγο περισσότερο στην επιφάνεια. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε όμως, προϋπήρχε. Ήταν πρόβλημα και μάλιστα πολύ σημαντικό και αυτό ήταν και ο λόγος που ο προπονητής της ομάδας από το Δεκέμβριο κιόλας είχε κάνει τις εισηγήσεις του στον Καρυπίδη, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένους παίκτες και το τι ακριβώς ήθελε όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης. Η ομάδα έχει ανάγκη από νέο αίμα, από φρέσκο αίμα, από κάνα δύο ποδοσφαιριστές. Εγώ θα έλεγα παραπάνω, αν είχε τη δυνατότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω και δύο, να τονώσεις λίγο μεσοεπιθετικά την ομάδα, να δώσεις κάποιες καινούργιες ιδέες, λίγο οξυγόνο, περισσότερες επιλογές στον προπονητή, λίγο μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Γιατί ο Άρης μεσοεπιθετικά, παιδιά, είναι δυσκύλιος, ειδικά στο τελευταίο διάστημα. Έχει θεματάκια και εάν προσθέσει ειδικά αυτούς τους δύο παίκτες με τους οποίους βρίσκεται στις συζητήσεις, θα αλλάξει λίγο την εικόνα του μεσοεπιθετικά, θα αυξήσει φυσικά και τον ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα. Γιατί θα έρθουν άλλοι δύο παίκτες που θα είναι εν δυνάμει παίκτες ενδεκάδας, αμφότεροι. Και θα κάνει έτσι ένα γενικότερο καλό, θα επιφέρει στην ομάδα και στο σύνολο. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης να κάνει αυτές τις προσθήκες. Δεν θα πρέπει να το διακινδυνεύσει, για μένα δεν θα πρέπει να το ρισκάρει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική στα χρήματα, διότι υπάρχουν, όπως σας έχουμε πει, πολλά και διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Αλλά να το δούμε και διαφορετικά. Τώρα μπροστά στην άνοδο, ας διακινδυνεύσουμε και λίγες χιλιάδες ευρώ. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Για φέτος δεν μιλάμε για πάνω από 50 χιλιάδες. Δεν μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι κοστίζουν πια τα μαλλιά της κεφαλής μας. Δόξα τω Θεώ, είναι δύο ποδοσφαιριστές σχετικά προσιτοί στο οικονομικό. Αν είναι να το ρισκάρεις, βάλε αυτούς τους δύο παίκτες τουλάχιστον να έχεις δύο περισσότερες επιλογές. Ο Μεν Βου είναι ένας παίκτης, είναι ένα θηρίο, πραγματικό, ένας πολύ δυνατός. Είναι κλασικός επιθετικός περιοχής που θα σου παίξει με πλάτη, θα παρασύρει τον αντίπολο, θα ανοίξει διαδρόμους όπως θυμόμαστε και από πέρσι, θα υποδεχθεί σωστά την μπάλα, ένα τεράστιο θέμα που έχουμε φέτος για τη συγκεκριμένη θέση και θα σκοράρει. Δεν είναι ο δεινός εκτελεστής, αλλά αν τον ταΐσεις καλά, θα σκοράρει κιόλας όπως έκανε πέρσι. Και μάλιστα αυτός που τον τάιζε κατά κύριο λόγο ήταν ο Χαντί στον Όφη, με τον οποίο έκανε πάρα πολύ καλό δίδυμο. Το Χαντί το ξέρετε και παλιότερα από τον Εργοτέλη, πολλά χρόνια, μαζί με τον Τζανακάκη μάλιστα ήταν πολλά χρόνια συμπαίκτες. Ο Χαντί, έτσι για να τον ανοίξουμε λίγο, ενώ ρε φίλε, εμένα με είχε εντυπωσιάσει τον Εργοτέλη και στον Όφη, έκανε καλή χρονιά πέρσι και φέτος δεν τον πολύ έβαζε ο Παπαδόπουλος και μάλιστα αν μιλήσει κάποιος με τον Χαντί αφήνει σπόντες για τον Παπαδόπουλο πάρα πολλές και μάλιστα λέει ότι δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που έφυγε από τον Όφη, δηλαδή του δώσε το δικαίωμα απλά με την προσφυγή να φύγει, η αιτία είναι ο Παπαδόπουλος με τον οποίο τα σπάσανε δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν πήγε καλά στον Ηρακλή και τον πήγε λίγο πίσω, γιατί όταν ήρθε στον Ηρακλή είχε έρθει ως μια πολύ καλή επιλογή. Εγώ πιστεύω ότι ο Χαντί μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη και είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα αυτό που λες, ότι ο Χαντί είναι που τάιζε το Βουό. Δηλαδή δεν σου έρχονται δύο παίκτες που πρέπει να βρεθούν. Ξέρει πώς κινείται στον χώρο δηλαδή και πώς θα τον εκμεταλλευτεί. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος είναι και σε καλή ηλικία ο Χαντί. Έχει εμπειρίες, έχει παραστάσεις και από τη Super League και από τη Football League. Βάζει πολύ ωραία γκολ εδώ μεταξύ. Εντυπωσιακά γκολ. Έχει και γνώριμους στην ομάδα. Ξέρει δηλαδή και ποδοσφαιριστές. Τον Τζανακάκη ήταν τόσα χρόνια συμπαίκτες στον Εργοτέλη και με τον πρώην παίκτη στον Ηρακλή. Γνωρίζεται. Έχει δηλαδή ποδοσφαιριστές. Φαστά κάσο μαζί ήταν. Με τον Ιτζόγλου ήταν συμπαίκτες. Έχει δηλαδή παιδιά τα οποία αμέσως θα τον υποδεχθούν και θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ στην προσαρμογή του. Και την πόλη την ξέρει επίσης. 100% δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα.
Πρέπει οπωσδήποτε για μένα αυτές οι προσθήκες να γίνουν, ναι, για να μπορέσει η ομάδα να δυναμώσει. Η ομάδα μου έδειξε τα τελευταία παιχνίδια ότι λίγο αγωνιστικά έπιασε ένα ταβάνι. Κάπου κόλλησε. Στήρεψε λίγο από ιδέες. Έγινε λίγο προβλέψιμη. Υπήρξε βέβαια και μια χαλαρότητα στα τελευταία παιχνίδια, αδικαιολόγητη. Έπαιξε και αυτή το ρόλο της. Δεν βλέπαμε δηλαδή στα τελευταία παιχνίδια τους παίκτες να, με το μαχαίρι στο στόμα που λέμε, να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επειδή πήρε μια διαφορά η ομάδα, κάπου επαναπαύθηκαν. Λάθος βέβαια, αλλά συνέβη. Με συνέπεια τώρα να είμαστε πάλι λίγο στην τζίτα, λίγο στην πίεση και να πρέπει να υπάρχει μια προσοχή 100% για τις επόμενες αγωνιστικές. Είναι καλό, πιστεύω, από αυτό το Σαββατοκύριακο η ομάδα δεν έχει παιχνίδι, για να και πνευματικά λίγο να ξεκουραστεί. Σωματικά όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Περισσότερο πνευματικά, για να προετοιμαστεί για το παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης στις 5 ώρα το απόγευμα με την Βέρεια στην γειτονική πόλη. Θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Σήμερα είχαμε και ένα ακόμη ρυφηφί στο Ρήσιο. Για μένα η είδηση δεν είναι το ότι μπήκανε πάλι στο Ρήσιο. Η είδηση, παιδιά, είναι ότι είναι ξέφραγο αμπέλι το Ρήσιο. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, Χρήστα, να θυμάσαι. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Βάλτε κάτι, ρε παιδί. Βάλτε ένα συναγερμό, βάλτε κάτι. Όποτε θέλουν μπαίνουν και κάνουν πιλιάτσικο στο Ρήσιο. Ναι, τι συναγερμό. Δεν τους έκαναν τα ποδοσφαιρικά. Φαίνεται δεν παίζουν ποδόσφαιρο αυτοί που μπήκανε. Πήραν μόνο τα πάνινα που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Πήραν ρουχισμό, πήραν τις μπάλες και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει προπόνηση σήμερα φυσικά είναι ότι δεν είχαν μπάλες να προπονηθούν. Γιατί τις πήραν όλες. Αφού πήραν τα πάνινα και μάλιστα ήταν και έξυπνοι, ήταν και διαβασμένοι. Πήραν για αυτή την τρόμπα που φουσκώνει στις επαγγελματικές τις μπάλες. Αυτό το όλο μαζί το πράγμα. Κάνει κάτι χιλιάρικο όλο αυτό. Είναι αυτό που φουσκώνει γρήγορα τις μπάλες του ποδοσφαίρου. Θα το πουλήσουν. Προφανώς ήταν διαβασμένοι καλά. Σε μια ομάδα εδώ στην περιοχή. Και το πήρανε. Τα χαμάτα, να μας πεις άμα παίζει τίποτα. Και γι' αυτό ήταν ο λόγος που δεν έγινε σήμερα προπόνηση και ανταυτού όλοι μαζί με το τεχνικό team δηλαδή πήγανε εκεί και πιάνε ένα καφεδάκι. Εκεί που είναι το Ρήσιο μπαίνει μια εταιρεία security. Ναι, δεν είναι. Ή μπαίνει ένας φύλακας. Κάποτε ήταν ο Παύλος, θυμάσαι τον Παύλο? Το θυμάμαι. Μετά υπήρχε άλλος φύλακας κτλ. Αυτά με τα χρόνια ο φύλακας εξαφανίστηκε γιατί δεν πληρωνότανε. Παγιώθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια να μην υπάρχει φύλακας. Αυτά βέβαια είναι από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν και να δρομολογηθούν. Δεν μπορεί δηλαδή σε άλλες ομάδες, για να μην πάμε πολύ μακριά, να μην μπορείς ούτε να πλησιάσεις αν δεν έχεις άδεια και αν δεν έχεις επικοινωνήσει από πριν για να μπεις μέσα. Και στο δικό μας το προπονητικό κέντρο να μπαίνει όποτε θέλει και όπως θέλει οποιοδήποτε. Και παραλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη, είναι δεύτερο, τρίτη, τέταρτη φορά που συμβαίνει. Καλά, αυτό το πράγμα. Το καλύτερο ήταν που μπήκαν με τους κωδικούς, ναι, εκεί, επί Γαλανού. Δεν περιποιεί τιμή στον Άρη, όπως και να το δείτε και να το δούμε αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το νέο κρούσμα θα αναγκάσει τη διοίκηση του Άρη κάτι να κάνει για να προστατεύσει την περιουσία της και τα υπάρχοντα και των ποδοσφαιριστών και του τεχνών. Γιατί ξέρετε, και στους φοριαμούς μπορεί να αφήνουν και κάποια πράγματα οι ποδοσφαιριστές. Να. Φαντάζομαι να προνοήσουν από εδώ και πέρα για να μην αφήνουν τίποτα. Γιατί δύσκολα άμα τα αφήνεις εκεί. Να, αφήνεις και τα παπούτσια τους, θα παίρνουν. Θα επιστρατευτούν οι μπάλες που υπάρχουν στο Κλεάνθης Βικελίδης για να γίνει προπόνηση αύριο. Απλά παιδιά, πάρτε τις μεταφεύγοντας, μην τις αφήσετε πάλι εκεί, ξαναβγούν και τις ξαναπάρουν. Εντάξει. Όταν κάποιος βλέπει ότι είναι αφύλακτος ο χώρος, θα περάσει ένα βράδυ, θα περάσει δύο, σου λέει δεν κάθεσαι εδώ. Μπουκάρω και τα παίρνω. Για εκεί πέρα, ξέρετε, είναι και μια ερημιά τώρα το βράδυ εκεί. Όποιος θέλει, μένει ανενόχλητος, ποιος θα πάρει χαμπάρι. Βλέπει βέβαια ο απέναντι και υπάρχει και κάμερα από απέναντι. Μπορείς να δεις ποιοι είναι δηλαδή. Αλλά εντάξει, άμα έχουν κουκούλες και τέτοια. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει μια έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά εντάξει, βάλτε μια security, βάλτε κάτι. Τέλος πάντων. Θα δούμε, θα πάμε τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ αρχικά και θα πούμε και άλλα πράγματα και για το ποδόσφαιρο. Ελπίζοντας, επαναλαμβάνομαι, μέχρι τις 7 να έχουμε, σας δώσουμε και κάτι νεότερο για τις περιπτώσεις των δύο ποδοσφαιριστών. Οπότε μείνετε εδώ και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πλέον ημίωρο της εκπομπής. Στην Πόντε, πώς τη λένε αυτή. Ποντμπεσκίτζιε, την πολωνική ομάδα δεύτερης κατηγορίας, πήγε ο Μαυρουδής Μπουγαΐδης. Σοβαρά. Ήταν σε ποιο μάτς? Στη Σουηδία. Σε ποιο μάτς του Άρη ήταν πρόσφατα? Όχι στο Άρη Σόφι, μετά τον Όφι με τον Απόλλωνα. Τι είναι αυτό το... Άρης Απόλλων Πόντου. Ποντμπεσκίτζιε.
Σε ποια ομάδα παίζεις, να σε ρωτάνε και να. Εκεί, Πολωνία. Μια χαρά είναι η Πολωνία. Μια χαρά είναι η Πολωνία, ρε φίλε. Όχι το όνομα, σε ρωτάνε και να λες. Κάπως τη λένε τώρα την ομάδα, ναι. Στην Πολωνία, σε μια ομάδα στην Πολωνία. Παίζω. Γιατί τώρα που έλεγε σε μια ομάδα στη Σουηδία, δηλαδή. Τι... Εντάξει, guys, δηλαδή. Δύσκολο ήταν. Guys. Εδώ τι έγινε τώρα. Τα χάλασε. Ξέρουμε τον πύργο το λευκό. Τα χάλασε όλα. Τέλος πάντων, σε λίγο θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν και για το θέμα του Μπέλ, αλλά γενικότερα και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα. Δεν χρειάζεται να σε επαναλάβουμε όλα όσα έχουν δρομολογηθεί αυτό το διάστημα και έχουν φτάσει στην ομάδα στο σημείο που την έχουν φτάσει. Τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν ακόμα κάποιοι υπερασπίζονται την κατάσταση και τον Νίκο Λάσκαρη. Εμείς δεν έχουμε μάθει να υπερασπιζόμαστε πρόσωπα, αλλά να βλέπουμε καταστάσεις, και οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες στην ομάδα. Υπάρχει μια προσπάθεια από τον Λευτέρη Αρβανίτη και μια πρόταση που έχει καταθέσει, η οποία είναι παρόμοια με την προσπάθεια που έκανε πριν από κάποια χρόνια και πριν έρθει ο Νίκος Λάσκαρης στην ομάδα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε καταρχήν την απόφαση του Νίκου Λάσκαρη. Χθες, παρά την αισιοδοξία που υπήρχε, θα απαντήσει, δεν απάντησε. Σήμερα έχουμε μία από τα ίδια. Πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ακριβώς κάνει ο άνθρωπος. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα όμως είναι ότι πλέον ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεστικός. Ήδη έχουν χαθεί παίκτες. Υπάρχει περίπτωση, αν δεν αλλάξει άμεσα αυτή η όλη κατάσταση, να χαθούν και άλλοι παίκτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχει το μαχαίρι, έχει το καρπούζι, έχει τις μετοχές. Ακούμε το ότι πρέπει να μεταβιβαστούν οι μετοχές και συμφωνώ και εγώ 100%. Πρέπει να μεταβιβαστούν οι μετοχές, αλλά δεν μπορούν να μεταβιβαστούν οι μετοχές αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο ελπίζω εγώ πραγματικά είναι, και με βάση και την εμπειρία που έχουμε όλοι μας την προηγούμενη με τα όσα έκανε ο κύριος Αρβανίτης και οι συνεργάτες του, να γίνει κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο ταλιμπανίσιο, όπως το βαφτίζω εγώ, αλλά και με μια διάθεση και από τους πιστωτές να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί αν δεν έχουν αυτή τη διάθεση, τότε κάλλιστα η ομάδα θα καταλήξει στις μικρότερες κατηγορίες, γιατί μιλάμε πλέον για πάρα πολύ μεγάλα ποσά για χρέη. Το μόνο θετικό είναι ότι το 99 η εφορία και τα λοιπά εξυπηρετούνταν μέχρι τώρα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, άρα δεν υπάρχει πίεση από εκεί, από το δημόσιο. Ήδη έχουμε μπαν της FIBA, με αποτέλεσμα, αν σου φύγει κάποιος, να μην μπορείς να τον αντικαταστήσεις πλέον. Παρά μόνο με παίκτη. Δεν μπορείς. Που είχες στην Ελλάδα. Ναι, δεν μπορείς όμως. Αν δεν μπορείς. Γιατί έχει αρχίσει ο δεύτερος γύρος πλέον. Ναι. Άρα, αυτό μπορείς να το κάνεις το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Να πάρεις παίκτες που έχουν το letter of clearance στην Ελλάδα. Και αυτό το λόγο έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και αυτός ο αφανής ήρωας, ο κύριος Πλιάκης, βοήθησε και πάλι ώστε να πάρει κάποια χρήματα ο Μπέλ, ο οποίος διαμήνυσε, και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να πάρει κάποια χρήματα, γιατί πήρε μόνο κάποια λίγα όταν ήρθε στην ομάδα. Και τουλάχιστον προς το παρόν συνεχίζει να είναι στο ρόστερ. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει για τους Αμερικανούς περίπου το εξής. Κάθομαι εδώ, παράλληλα ο ατζέντης μου ψάχνει. Δουλεύει, ψάχνει στο εξωτερικό, και αν τυχόν βρει μια ελκυστική πρόταση, παίρνω το καπελάκι μου. Αυτό και ίσια και στα. Αν είμαι απλήρωτος. Είναι ένα πλήρωτος. Αν πληρωθώ, δεν μπορώ να το κάνω. Εδώ μιλάμε για παίκτη απλήρωτος. Τον Άρη, γι' αυτό ναι, το συζητάμε. Αν ήταν πληρωμένοι, δεν θα το συζητούσαμε. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Μπέλ, ειδικά με τον εκπρόσωπό του. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο πραγματικά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ομάδα να είναι άξια συγχαρητηρίων για το γεγονός ότι έχουν κάνει υπομονή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί ναι, είναι ελάχιστοι εξασφαλισμένοι φέτος. Τίποτα. Οι περισσότεροι έχουν πάρει ελάχιστα χρήματα. Το ναι, τεχνικό team δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα. Εντάξει, είναι το ίδιο και για τους υπαλλήλους. Γενικότερα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν δουλεύει καθόλου από την αρχή της σεζόν και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Και μπράβο και στα παιδιά και στην ομάδα που χθες έκανε μια τιτάνια προσπάθεια κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, την Μπεσικτάς. Αν και το αγωνιστικό υπολείπεται, φαντάζομαι, στην Ευρώπη ειδικά. Ναι. Τα λεφτά όλα είναι την Κυριακή στις 5 ώρα κόντρα στον Κόρυβο. Ο καλύτερος πάντως παίκτης χθες του Άρη
και αυτός ο οποίος πρόσφερε και τα περισσότερα επιθετικά τουλάχιστον, ήταν αυτός για τον οποίο γίνεται λόγος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ο Αμερικανός που έχει μείνει από την αρχή της σεζόν σε αντίθεση με τους υπόλοιπους και συνεχίζει έχει φτάσει από ό,τι φαίνεται στα όρια του. Μιλάμε βέβαια για τον Μπέλ και καλησπερίζουμε παράλληλα τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα, τον Αλέξη τον Παπασιώπη, που είναι και φίλος. Είδες, πρώην συναδέλφος μιλάμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Αλέξη, τι κάνεις, καλησπέρα από το Λίμπερο και το Λαμπαοτάρης. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Πού σε βρίσκουμε, γιατί ταξιδεύεις και συχνά εσύ? Αυτή τη στιγμή τυχαίνω να οδηγάω στο κέντρο της πόλης. Ωραία, εντάξει. Θεσσαλονίκη είμαστε, οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, λέγαμε χαρά. Για τον Μπέλ. Είναι το παιδί που έχει κάνει τη μεγαλύτερη υπομονή από όλους τους Αμερικανούς που ήρθαν το καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Ναι, για Αμερικανό δεν είναι σύνηθες αυτό, είναι η αλήθεια. Όλοι κάνουν υπομονή. Εγώ οφείλω να το ξαναπώ για όλους έχει να κάνει, για παίκτες, για προπονητές, για υπαλλήλους. Σε όλους πρέπει να σταθούμε. Τώρα τυχαίνει να συζητάμε περισσότερο για τον Γκάρι. Γιατί είναι πραγματικά σπάνιο για έναν Αμερικάνο που όλοι γνωρίζουμε και γενικά πόσο σκληροί είναι με τα επαγγελματικά τους και με τα οικονομικά τους, να είναι εδώ και να πολεμάει για μια... σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη μάλλον. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός από μεριάς του, υπάρχει μια κατάσταση που τη γνωρίζουν όλοι και προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε ώστε να διευθετηθεί. Mm-hmm. Χθες πάντως νομίζω μετά από πολύ καιρό η πλευρά του παίχτη είχε κάποιον ο οποίος του μίλησε. Έτσι, μιλάω για τον Λευτέρη τον Αρβανίτη. Βέβαια, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να του εγγυηθεί πράγματα ή αν του εγγυήθηκε πράγματα ο Λευτέρης ο Αρβανίτης. Σίγουρα αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ηθικό, ώστε να νιώθει κανείς που βρίσκεται απλήρωτο σε μια ξένη χώρα ότι έστω υπάρχει κάποιος που μπορεί να του μιλήσει και να του πει «Είμαι εδώ για σένα», αλλά εντάξει, σίγουρα δεν είναι αυτό από μόνο το αρκετό. Σαφώς και τιμάει τον Λευτέρη τον Αρβανίτη που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και μπαίνει γενικά σε αυτή τη διαδικασία. Τα γνωρίζετε κι εσείς, ίσως και καλύτερα και από μένα. Από εκεί πέρα πρέπει αυτά που υπόθηκαν να ελοπίσουν. Όχι φυσικά ότι είναι ευθύνη του Λευτέρη, του κύριου Αρβανίτη, να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά, μιλάμε για κάποια χρήματα. Για κάποια χρήματα που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ο αθλητής. Ο οποίος για να τα λέμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει πάρει από το ξεκίνημα της παρουσίας στον Άρη Αλέξη ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή, και γι' αυτό φτάσαμε λιγότερο να μιλάμε. Λιγότερο από ένα μισθό. Πάρα πολλά. Λιγότερο από ένα μισθό. Πόσο είναι, φυσικά, τι είναι, 5 μήνες είναι το παιδί, 6 πόσο είναι στην Ελλάδα, γιατί πήρε και ένα μισθό ολόκληρο. Εντάξει. Είναι 4 μήνες. Εντάξει. Στο τετράμινο δηλαδή έχει πάρει το 1 στα 4. Πάρα πολύ ωραία. Ούτε λες. Ούτε αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο χρόνο. Δεν θέλω να μου πει τι ακριβώς είπανε τι είπατε με τον πρόεδρο, αλλά υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που μπορούμε να περιμένουμε την εξέλιξη. Δηλαδή, του είπανε μέχρι αύριο, τη Δευτέρα, το Σάββατο, την Κυριακή. Έτσι, για να αντιλαμβανόμαστε και το τι συμβαίνει. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Υπόθηκε ότι θα γίνει μια προσπάθεια να πληρωθεί ο παίκτης μέσα στα επόμενα 1-2-24 ώρα. Ώστε να μην μπει σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Mm-hmm. Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί να ακούγεται να φανεί ο Μπέλ πιεστικός, εκβιαστικός, πολλά μπορεί να υποθούν. Η όλη συζήτηση δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τον μπαν που υπάρχει εδώ και 48 ώρες. Αυτή είναι μια κατάσταση που είχε ενημερωθεί και η διοίκηση, ότι ο παίκτης θα επαναπροσδιορίσει τη στάση του μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή, ούτε έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με εκβιασμό του Άρη λόγω του μπαν που έχει επιβληθεί εδώ και μερικές μέρες. Αυτό. Καλά, δεν νομίζω. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω περιμένουμε ότι... να ελοπίσουν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι είναι εκβιαστής ο μόνος που έμεινε από τους 6. Δηλαδή, εντάξει. Επειδή στην Ελλάδα ζούμε και. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Ακούμε τα πάντα. Από κρίσεις για την αγωνιστική αξία του κάθε παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του Μπέλ. Όλοι είμαστε προπονητές. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Οπότε. Θα ήθελα να το σημειώσω αυτό, για να υποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση
σχετικά με το παιδί, το οποίο είναι για όποιον το γνωρίζει, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει οποιοδήποτε μέσα στην ομάδα, είναι ένας απίστευτος χαρακτήρας, απίστευτος επαγγελματίας, ναι, και δίνει κάθε μέρα το 100%. Πάντως, δεν είναι λίγο παράδοξο έτσι, τη μέρα της κορύφωσης, αν θες, του προβληματισμού και του δικού του και γενικότερα, να κάνει μια τόσο καλή εμφάνιση. Δηλαδή, είναι λίγο ανάποδο, ρε παιδί μου. Βέβαια, συμβαίνει, δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Δηλαδή, να δίνει το κάτι παραπάνω, ίσως και από αντίδραση, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ μιλάς προφανώς μαζί του, μπορείς να μας το περιγράψεις λίγο καλύτερα. Εντάξει, κάθε μεγάλο παιχνίδι σίγουρα είναι ιδιαίτερο για τους παίκτες. Ο κάθε επαγγελματίας παίκτης θέλει κίνητρο. Η Μπεσίκτας είναι η δυνατότερη ομάδα που αντιμετώπισε φέτος ο Άρης στο Champions League και ίσως μια από τις δυνατότερες στη διοργάνωση. Και κάθε παίκτης, αν δίνει κάθε μέρα το 100%, θέλει να δώσει το 110% που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Είναι το κίνητρο και το αντιπάλου. Ελπίζουμε να μην το έκανε, σίγουρα, Αλέξη, για να προσελκύσει τα βλέμματα και πες άλλης ομάδας. Γιατί ήταν το πιο εμπορικό παιχνίδι. Σου λέει, κάτσε μήπως με δούνε. Συμβαίνει και αυτό. Εντάξει. Δεν είναι κακό, να σου πω κάτι. Θεμητό είναι. Θεμητό είναι, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Okay, εμείς είμαστε Άρης, αλλά ο αθλητής είναι αθλητής. Και τα μεγάλα παιχνίδια τρέφουν τους μεγάλους αθλητές, κακά τα ψέματα. Και στην τελική, ας τον πληρώνει ο Άρης, φίλε, να μην έχει κανένα θέμα. Φαντάζομαι ότι αν το παιδί πάρει τα χρήματα που του οφείλονται, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο, Άλεξ, που. Το παιδί έχει δείξει ότι δεν σκέφτεται κάτι άλλο ακόμα και τώρα που δεν παίρνει τα χρήματα που του οφείλονται. Προφανώς αποδεικνύει κάθε μέρα ότι θέλει να είναι εδώ, προσπαθεί για το καλύτερο, δίνει το 100%. Από εκεί πέρα, κάποια στιγμή όμως και αυτό είναι αντιληπτό ότι φτάνει και στα όρια του. Mm-hmm. Μάλιστα. Πες μου κάτι, επειδή έχει γραφτεί, τέθηκε θέμα λευκής απεργίας, δηλαδή. Έχει υποθεί από την πλευρά σας ότι ή πληρωνόμαστε ή δεν παίζουμε την Κυριακή. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί το στέλνει και ένας φίλος ως μήνυμα, να μην τον αδικήσουμε. Αν υπάρχει δηλαδή κάτι τέτοιο από την πλευρά του παίκτη. Που βέβαια, να πούμε κάτι έτσι. Ο παίκτης μπορεί να σηκωθεί και να φύγει, να κάνει προσφυγή και να σηκωθεί να φύγει. Για να ξέρει ο κόσμος, ακριβώς για να μην υπάρχουν οι υπόνοιες περί εκβιασμών ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να κάνει την προσφυγούλα του και να φύγει και να διεκδικήσει και τα χρήματα όλου του συμβολέου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εδώ και 3 μήνες, όχι σήμερα. Έτσι. Έτσι. Υπάρχει τέτοιο θέμα λευκής απεργίας. Νομίζω ότι υπόθηκε από το Αμερικανό ή ατζέντη του. Κάτι τέτοιο έχω διαβάσει στο διαδίκτυο. Διόρθωσε με, αν κάνω λάθος. Αυτό που ανέφερα και πριν, ουσιαστικά υπόθηκε ότι μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, η πλευρά του παίχτη θα επαναπροσδιορίσει τη στάση της. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει σαν λευκή απεργία. Ο άλλος μπορεί να το μεταφράσει εκβιασμό. Αυτό είναι η επίσημη θέση που μπορώ να σας μεταφέρω της πλευράς του. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια καταβολή άμεσα. Δηλαδή είναι και θέμα πραγματικά και βιοποριστικό. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μια οικογένεια, έχει 2 μικρά παιδιά. Είναι και πατέρας, είναι και παιδιά. Τα οποία είναι εδώ. Είναι πατέρας. Τα οποία βρέθηκαν εδώ στο διάστημα των εορτών με την προοπτική να μείνουν για όλη τη σεζόν, αλλά ήταν αδύνατο να συντηρηθούν με την παρούσα κατάσταση και λήφθηκε η απόφαση από την οικογένεια του παίκτη να επιστρέψουν στην Αμερική. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει έστω και στο. Τώρα δεν μπορώ να πω στο 90, στο. Πώς να πω, στο 40. Να πω, θα υπάρξει. Δεν είναι θέμα ποσοστού. Όχι, ποσοστού. Στο 40 λεπτό εννοώ, του αγώνα. Πώς λέμε στο 90, δεν λέμε στο ποδόσφαιρο, στο 90 να βρεθεί η λύση. Επειδή είχε και παράταση στην παράταση. Είμαστε εκεί και το βλέπετε έτσι. Ναι, είμαστε λίγο πιο εμείς όντως. Είχε και παράταση. Δεν στο 45 φτάσαμε δηλαδή πλέον. Να δοθεί η λύση, γιατί όχι, είναι και χρήσιμος παίκτης για την ομάδα. Δηλαδή είναι όντως από τους Αμερικανούς που ήρθανε, νομίζω ότι μαζί με τον. Θα βάλω και τον Μπάκνερ εγώ σε ένα βαθμό. Είναι από αυτούς που βοήθησαν αρκετά την ομάδα και συνεχίζουν να βοηθάνε. Δηλαδή είναι και χρήσιμη μονάδα. Και το συγκρίνω με άλλους παίκτες όπως ο Μωράντι, ο Πέντουι, που δεν βοήθησαν την ομάδα. Εντάξει, θα είναι και απώλεια αγωνιστική δηλαδή για την ομάδα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Θεωρώ. Προσωπικά θεωρώ τον Γκάρι πολύ καλό παίκτη. Ίσως δεν είμαι και ο πλέον αντικειμενικός, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, καλά. Για τη χρησιμότητα του καθενός μέσα στην ομάδα και για την αγωνιστική λειτουργία. Ίσως αν μετά τη χθεσινή καλή εμφάνιση και τη διευθέτηση
ως ένα βαθμό του προβλήματος, γιατί μιλάμε για ένα βιοποριστικό πλέον πρόβλημα, έτσι όπως μας το έθεσες, να απελευθερωθεί και ο ίδιος και να παίξει ακόμη καλύτερα και να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην ομάδα. Γιατί ο Άρης χρειάζεται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, κάθε παίκτη του. Δεν μπορεί, δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει παίκτες ο Άρης. Σίγουρα. Είναι πασφανές δεδομένο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Περίμενε, κάτσε. Θέλω να τον πιέσω τώρα. Περίμενε. Ο Μακφάντεν τι συμβόλαιο έχει? Ένα συμβόλαιο που θα μπορούσε να πληρώσει ο Άρης υπό νορμάλ συνθήκες, είναι η απάντηση. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι υπάρχουν πολύ καλοί διαθέσιμοι παίκτες και αυτοί οι καλοί διαθέσιμοι παίκτες έχουν έρθει στην Ελλάδα με παιδιά μάνατζερ οι οποίοι βρίσκονται και στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει λίγο να κοιτάμε, να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας. Και οι παίκτες που ήρθαν και τώρα στον Άρη είναι καλοί παίκτες. Το τεχνικό team του Άρη κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τους βρει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Mm-hmm. Τώρα πάντα υπάρχουν αστοχίες σε κάθε ομάδα. Καλά, ναι, βέβαια. Οπότε και σε άλλες ομάδες και της πόλης και της χώρας βλέπετε ότι καθημερινά συμβαίνουν αλλαγές. Το θέμα είναι να υπάρχει μια διοίκηση που βοηθάει να γίνονται διορθωτικές κινήσεις, όπως στην περίπτωση που ανέφερες, και τις αξίζουν τις συγκεκριμένες διοίκησης συγχαρητήρια. Και να υπάρχουν και προπονητές που ψάχνουν και βρίσκουν παίκτες ακόμα και σε άγονες γραμμές. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στην περίπτωση του Μακφάντεν, μιας και το ανέφερες, όσο στην περίπτωση του Μάλκολμ Γκρίφιν, που πρόσφατα έφυγε από τον Κολοσσό Ρόδου και η ομάδα του καρπόθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Δηλαδή, γιατί να μην είναι ο Άρης σε αυτή τη θέση? Έτσι είναι όπως το λες. Έτσι όπως το λες. Και βλέπουμε και στο Λαύριο παράδειγμα, που οι Αμερικανοί εκεί κάνουν τη διαφορά και είναι εκεί που είναι το Λαύριο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παλαιότερα θυμάμαι ήταν άλλες ομάδες όπως το Περιστέρι, το Παγκράτη, ο Πανιόνιος που έφερναν έτσι καλούς, φθηνούς Αμερικανούς. Αλλά έχει αλλάξει και τον μπάσκετ βέβαια αρκετά. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Μπορούμε να την κάνουμε όποια άλλη στιγμή θέλετε. Αφού πληρωθεί ο Μπέλ. Ναι, βέβαια. Και με την πίεση των διοικήσεων και με την πίεση του κόσμου. Γιατί πιστέψτε με, θεωρώ ότι αν ερχόταν ο Χι Γκρίφιν στον Άρη, θα υπήρχε γκρίνια. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος δεν θα αντιδρούσε γιατί ήρθε αυτός ο παίκτης από το Μαρόκο, ας πούμε. Σωστό. Και για να στο γυρίσω και λίγο, κακά τα ψέματα, όλοι αυτοί οι παίκτες είναι λίγο διαφορετικοί πολλές φορές αν φοράνε φανέλα Άρη, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, οποιαδήποτε ομάδα, και πολύ πιο απελευθερωμένοι αν φορέσουν τη φανέλα της Κίμης, του Περιστερίου ή οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Παίζει και αυτό το ρόλο, και είναι και πόσο δυνατός είναι ο αθλητής βέβαια, για να μπορεί να κάνει το παραπάνω. Έτσι. Ναι. Αλέξη, να σε ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να συνεχιστεί η συνεργασία σας με τον Άρη, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ο Άρης έχει διευθετήσει αυτά που έπρεπε να διευθετήσει και θα παραμείνει ο παίκτης για να συνεχίσει να προσφέρει και αυτό στην ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Παπασιώπη, τον εκπρόσωπο του Γκάρι Μπέλ, που νομίζω ότι πραγματικά ισχύει αυτό που είπε, ότι είναι ένας Αμερικανός ο οποίος δεν φέρεται σαν Αμερικανός. Ναι, δηλαδή, σαν Ευρωπαίος περισσότερο. Ναι, έχει δείξει υπομονή τώρα. Εντάξει, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Όταν δεν έχει πάρει ένα μισθό ολόκληρο. Να είμαστε χρήστατε και λίγο ρεαλιστές τώρα. Ο παίκτης αν είχε τώρα κάποια πρόταση, ενδεχομένως θα είχε αποχωρήσει και αυτός. Βοήθησε το γεγονός ότι δεν είχε κάποια δελεαστική πρόταση. Αλλά για να μην τον εξωθήσουμε στην απόφαση να ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο, που ήδη φαντάζομαι οι εκπρόσωποι του στην Αμερική ειδικότερα ενεργοποιούνται, καλό θα είναι να πληρωθεί αυτά που πρέπει να πληρωθεί για να μπορέσει ο παίκτης να μείνει. Ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει παίκτης, παιδιά, έτσι πως είναι η κατάσταση. Δείξε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Από την άλλη, θα σου πω και το άλλο. Ο Μπέλ και ο κάθε Μπέλ που είναι απλήρωτος κάνει την προσφυγή του. Κάθεται. Από το να παίζει, να προπονείται, ναι, κάθεται okay. Και τα παίρνει τα λεφτά. Ναι, τάξε, απλά 210 θα τα πάρεις, επιδικάστηκα στον Μπάκνερ. Okay. 195 στο Τζέκινς, 130 στον Τραγκίσεβιτς. Τα λεφτά τους αυτοί θα τα πάρουν με τον ένα τον άλλο τρόπο.
Το πότε είναι ένα θέμα, όντως. Υπάρχουν παιδιά Αμερικανοί και Αμερικανοί. Δηλαδή υπάρχουν οι Αμερικανοί. Είναι δείγμα του χαρακτήρα του. Πέρα από το χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια, αυτοί που παίζουν δηλαδή στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς που παίζουν στην Ευρώπη ή παίζουν στην Ευρωλίγκα και δεν έχουν θέματα οικονομικά. Υπάρχουν όμως και η δεύτερη ταχύτητα, στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος, επειδή έχουν βιοποριστικό πρόβλημα. Βλέπετε, διέφερε τα παιδιά του και δεν μπορούσε να τα συντηρήσει. Δηλαδή, αν να ζήσουν τα παιδιά του, τι παίζουν τότε μπάσκετ. Σωστά με διορθάνει ο Γιάννης και μου λέει Μπένσον, όχι Μπάκνερ. Είπες Μπάκνερ, είπες το χειρότερο. Μοιάζουνε οι δυο τους, ο Μπένσον και ο Μπάκνερ, και στη θέση και στο όνομα κτλ. Και στις προσφυγές που κατέθεσα. Όχι, ο Μπένσον δεν έχει κάνει ακόμα. Τον αφήσαμε. Και τον Μπάκνερ πέσει, τον αφήσαμε να φύγει και το λύσαμε, υποτίθεται το συμβόλαιο να πάει που ήθελε να πάει στην Τουρκία κτλ. Και αντί να δώσουμε 30 χιλιάρικα και να τελειώνουμε, μας κότσαρε μια προσφυγή για 210. Αυτά τώρα δεν είναι απλά εγκλήματα όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Αυτά είναι σε άλλο πράγμα και είναι ίσως η νομική οδός που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να πεμπλακεί από το Λάσκαρ. Αυτό θα γίνει σε κανένα εξάμηνο, άμα το πάμε νομικά. Γι' αυτό προσπαθούμε να το πάμε με το σωστό τον τρόπο, διαφορετικά και με την κίνηση που κάνει ο κύριος Αρβανίτης στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μακάρι να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, γιατί η ομάδα διαφορετικά οδεύει με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη μας ώρα. Έχουμε περάσει πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 9 μεταγραφές έχει πραγματοποιήσει ο Πανσεραϊκός, που βλέπω ότι ενισχύεται πολύ εν ώψη της συνέχειας και είναι και στα κοντά αντίπαλος του Άρη, και πήρε παίκτες που για τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας θα τον βοηθήσουν. Ποζατζίδης, Άλμπερτ Ρούσος, ο Ενωμό, ο Ναζίμ, ο Γιώργος Κάκο, ο Δημήτρης Πολίτης, ο Βαγγέλης Αναστασόπουλος, ο Τάσος ο Κριτικός και ο Λάζαρος Ορφανίδης, πρώην της Ξάνθης, είναι οι παίκτες που απέκτησε η ομάδα του Περικλέα Μανατίδη για να τη βοηθήσουν. Με εμάς θα παίξουν όλοι αυτοί. Θα ξεκινήσουν να παίζουν από αυτό το Σαββατοκύριακο οι συγκεκριμένοι και θα δυναμώσουν αρκετά το Πανσεραϊκό. Είναι παίκτες για την κατηγορία αυτή, είναι αρκετά καλή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βέβαια την... το ΕΑ. Ποιο είναι το ΕΑ. Κάτω. Αυτό. Στην Παναχαϊκή, δύο μετόχοι πήραν άδεια από την ΕΑ. Μπράβο. Μας έχουμε εμείς τίποτα. Αυτό το καινούργιο τώρα τι είναι. Ο φάκελος επιτήρησης λέει που πρέπει να ετοιμάσουν οι ομάδες της Football League μέχρι της πήρε παράταση από 2 που ήταν Φεβρουαρίου μέχρι τις 16. Με τα οικονομικά στοιχεία σε ποδοσφαιριστές και προσωπικό. Ότι... αυτό που είναι μέχρι 31 Μαρτίου, δεν είναι. Όχι, αυτό είναι άλλο. Είναι μια άλλη διαδικασία για την οποία υπάρχει και μάλιστα μια διχογνωμία μεταξύ των ομάδων. Ναι. Για ποιο λόγο εξυπηρετεί στην ουσία να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ούτως ή άλλως περιλαμβάνεται στα κριτήρια της αδειοδότησης. Δηλαδή, από ό,τι ενημερώθηκαν οι ομάδες από την Football League, θα πρέπει μέχρι τις 16 του Φλεβάρι να αποστείλουν. Στην ΕΠΟ, ναι, σε μια άλλη επιτροπή, όχι στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων, τα οικονομικά στοιχεία, ότι δηλαδή ή έχουν εξοφλήσει ή έχουν διακανονίσει, ναι, με ποδοσφαιριστές και προσωπικό, τεχνικό team γενικότερα στην ομάδα. Αφού έχω μέχρι 31 του μηνός. Αυτό ακριβώς τώρα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Δηλαδή θα το κάνεις τώρα για αυτό το φάκελο και ουσιαστικά τα ίδια θα είναι και για την αδειοδότηση μέχρι 31 Τρίτου. Δεν ξέρει κανείς αν ακόμη θα ισχύσει. Δεν θα ισχύσει. Πάντως η εγκύκλειος ήρθε στη ΣΠΑΕ από, ναι, τη Football League, που λέει ότι μέχρι τις 16 του Φλεβάρι θα πρέπει να αποστείλουν σε μια αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ φάκελος επιτήρησης, λέγεται. Ναι. Τι να πω τώρα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, ναι, θέλουν να έχουν μια πρώτη εικόνα, ναι, προφανώς τι γίνεται με τα οικονομικά των ομάδων. Και από ό,τι ρώτησα και έμαθα, κυρίως ο φόβος έχει να κάνει με το γεγονός ότι αρκετές ομάδες ψήνουν αποχώρηση από το πρωτάθλημα και φοβούνται ότι θα τυναχθεί το πρωτάθλημα στον αέρα, ναι, και θέλουν να έχουν μια εικόνα ότι γίνεται. Και μάλιστα, αυτό δεν το έχω τσεκάρει, το λέω με επιφύλαξη, η ποινή, εάν περάσει βέβαια όλο αυτό, αν ισχύσει, θα είναι αφαίρεση βαθμών για την ομάδα που δεν θα έχει πλήρη φάκελο. Όπως και να έχει, ισχύσει ή δεν ισχύσει, θα πρέπει οι ομάδες και προκειμένου ο Άρης να ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο στο συγκεκριμένο κομμάτι, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρες, να εξασφαλίσει τις ενημερότητές του. Ήδη έχει ασφαλιστική, ναι, και αύριο θα πάρει και τη φορολογική. Ναι, καταρχάς για να κάνεις και κάποια προσθήκη θα πρέπει να έχεις αυτές τις δύο ενημερότητες για να μπορέσεις να υπογράψεις ποδοσφαιριστή. Και
να τελειώσει με τους ποδοσφαιριστές της περσινής σεζόν, αν μπορέσει να τους τελειώσει και όλους μαζί με μια καταβολή ενός σημαντικού ποσού, θα ήταν ευχής. Με 31-12 του, δηλαδή. Ναι. Μπορεί και καλό για τον Άρη, αυτό ξέρεις. Ναι, μπορεί αυτή η πίεση ενδεχομένως, μακάρι να βοηθήσει στο σώμα να γίνουν οι πληρωμές εγκαίρως πιο γρήγορα και να ξεμπερδεύεις με αυτό το θέμα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θα δικαιολογηθεί το παραμικρό λάθος φέτος, να ξέρετε. Ναι, δεν θα σου χαρίσουν τίποτα. Και σε περιμένουν στη γωνία. Μία αυλεψία. Μία παράληψη. Ένα λάθος. Μία λάθος ημερομηνία. Ένα μικρό, έστω παραμικρό λάθος, να ξέρετε ότι θα τιμωρηθεί. Είναι δεδομένο αυτό, να το ξέρετε. Και φαντάζομαι να το ξέρει ο Θόδωρος Καρυπίδης και οι άνθρωποι, οι ορκωτοί λογιστές, όλα αυτοί που θα εμπλακούν στο κομμάτι της προετοιμασίας του φακέλου για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι το ξέρουν υπό ποια έννοια, ότι προσπαθούν να τα διευθετήσουν ή τουλάχιστον λένε ότι θα διευθετήσουν, γιατί εμείς σας μεταφέρουμε τι λένε. Δεν βλέπουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε του Άρη. Και σας μεταφέρουμε ποιο είναι το κλίμα από την Αθήνα από τώρα για να έχετε εικόνα. Έτσι. Λένε ότι θα τακτοποιηθούν όλα και μάλιστα δεν το λέμε μόνο εμείς, το είπε και δημόσια ο κύριος Σίμος Ορφανίδης στο περιθώριο των όσων είπε για τον Καλαϊτζίδη. Είπε ότι επειδή ο Καλαϊτζίδης στο περιβάλλον του, πώς ήταν η δήλωση, δεν θυμάμαι ακριβώς, διαδίδει να είναι σίγουροι ότι ο Άρης θα πάρει αδειοδότηση. Εμείς θέλουμε να το δούμε στην πράξη. Εμείς δεν θέλουμε να βρεθείτε προεκπλήξεως. Σας λέμε ότι η ομάδα δεν είχε όντως τους τελευταίους μήνες φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τώρα θα την πάρει, γιατί πρέπει, όπως και για να μπορέσει να κάνει προσθήκες, γιατί ετοιμάζεται να κάνει προσθήκες, αλλά και γιατί πρέπει για την αδειοδότησή σου να είσαι συνεπής και σε αυτό το κομμάτι. Δεν αποτελεί μυστικό, αλλά δεν τη χρειαζόταν κιόλας αυτό το διάστημα. 210.000 ευρώ χρωστάει στην εφορία, το οποίο σύμφωνα με τους ανθρώπους του Άρη ήδη υπάρχουν και τα χρήματα για την προκαταβολή που απαιτείται. Νομίζω 40-50, πόσο είναι. Και αύριο θα την έχει και στα χέρια του ο Άρης, γιατί έχει κινήσει τη διαδικασία. Ασφαλιστική πήρε σήμερα. Πάντα αυτό λέει από την πλευρά του Άρη. Εύκολη, εντάξει, ασφαλιστική. Ήταν λιγότερα τα χρήματα εκεί. Πλήρωσε αυτά που έπρεπε να πληρώσει, τα πήρε. Έτσι λειτουργούν όλες οι ομάδες. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το έχει ο Άρης. Και ο Όφη την προηγούμενη εβδομάδα την πήρε. Και λίγο πολύ το διάστημα εκείνο που. Και όφη την πήρε για να κάνει τις προσθήκες αυτές που έκανε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ήταν μυστικό. Έτσι. Αλλά το ποσό είναι αυτό που σας λέμε. 210, ούτε 500, ούτε 600, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και προφανώς είναι τα χρήματα αυτά από τα συμβόλαια τα φετινά, συν τα χρήματα από τους διακανονισμούς, Ταυλαρίδη, Καράμπελα, Ήλιτς, Τάτου, όλοι αυτοί οι διακανονισμοί που έγιναν, και υπάρχει και η σχετική εφορία και για αυτά. Και βέβαια δεν είναι το λάθος του Άρη, ο οποίος πληρώνει διπλά. Ναι. Γιατί πλήρωσε ήδη τις εφορίες για τα συμβόλαια των παιχτών. Τους άφησε απλήρωτους, δεν τους πλήρωσε τους ποδοσφαιριστές και τώρα πληρώνει και την εφορία για τους διακανονισμούς. Αυτά είναι λάθη βέβαια, τα οποία ποσό σε ενδιαφέρον τον κόσμο, αλλά θα μπορούσε να κλειτώσει 20-30 χιλιάρικα, 40 να μην πω, μπορεί και παραπάνω, να μην έμπαιναν και αυτά μέσα και τώρα τα πληρώνεις διπλά γιατί κάποιος πέρσι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Αλλά δεν φταίει αυτός αν δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Αυτός που φταίει είναι αυτός που ηγείται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και γι' αυτό πληρώνει και τα όποια λάθη του. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κ. Καρυπίδης είναι να φανεί συνεπής. Δεν χρειάζεται νομίζω πολλά-πολλά. Λίγο πολύ την εικόνα την έχουμε όλοι μας. Εκτός απρόπτου, έτσι, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, σας λέμε. Ναι. Για το τι οφείλει η ομάδα, σας τα λέγαμε από το καλοκαίρι. Πέρσι με την αδειοδότηση, επίσης, όσοι μας παρακολουθούσατε, ξέρατε τι ακριβώς συμβαίνει. Ελπίζουμε φέτος, γιατί τα ποσά δεν είναι μεγάλα για τα δεδομένα του Άρη, αλλά συνάμα είναι μεγάλα για όποιον δεν έχει λεφτά. Εγώ δεν μπορώ να τα πληρώσω 170 χιλιάρικα σε καμία των περιπτώσεων. Για μένα, ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό στη διαδικασία αυτή? Δεν είναι τόσο τα χρήματα. Είναι βέβαια και αυτό. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Για χρήματα μιλάμε. Και είναι μια σεζόν, μια χρονιά που, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει σχεδόν καθόλου έσοδα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό και αναγκάζεται δηλαδή ο ιδιοκτήτης να βάζει το χέρι στην τσέπη για να μπορεί να τα καλύπτει. Για μένα, αυτό που φάνηκε πέρσι και δεν θέλουμε φυσικά να το δούμε φέτος, είναι το θέμα της οργάνωσης σε αυτό το κομμάτι. Ήταν ερασιτεχνικοί οι χειρισμοί πέρσι. Εγώ πιστεύω άρχισαν να ασχολούνται το Μάιο. Δηλαδή, αν αυτό βελτιωθεί στο κομμάτι, δηλαδή πρώτα αυτό της οργάνωσης, αναλάβουν δηλαδή κατάλληλοι άνθρωποι για να μπορέσουν να το τρέξουν και να το διεκπεραιώσουν το εγχείρημα, τότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ήδη μαθαίνω ότι έχει ανατεθεί σε έναν
ορκωτό λογιστή από την Αθήνα η όλη διαδικασία, έμπειρος στις συγκεκριμένες καταθέσεις φακέλων για ομάδες. Πολύ ωραία. Κάνει και για άλλες ομάδες. Χαίρομαι. Δηλαδή. Τώρα, αυτό μου δείχνει εμένα ότι είναι πιο ψηλιασμένος. Είναι αυτό που είχε δεχτεί ο Καρυπίδης, ότι θα το κάνει έτσι. Έτσι είχε πει. Ότι θα έχουμε ένα λογιστή για το συγκεκριμένο ζήτημα κτλ. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Επίσης, γι' αυτό σου λέω, είναι θετικό για τον Άρη ότι έχει αυτή την πίεση για 16 Φεβρουαρίου. Γιατί θα πρέπει να τα διευθετήσει. Βέβαια, μέχρι αυτό παραλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Την πέσαν στο Λεωτσάκου όλοι. Γιατί του λένε τι είναι τώρα αυτό. Εδώ δεν έχουμε, δεν ξέρουμε αν θα κατέβουμε στο επόμενο παιχνίδι καλά-καλά πολλές ομάδες. Και δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει αυτό. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει σταλεί εγκύκλειος στις ΠΑΕ της Football League. Το κάνει ΕΠΟ για να ήταν αρχικά μέχρι 2 του Φλεβάρι και μόλις άκουσαν 2 Φλεβάρι τους ήρθε μια λιποθυμία όλους. Στην Football League. Κάτσε ρε φίλε, εγώ ξέρω 31 Μάρτη και μόλις 2 Φλεβάρι. Και ανέκρουσαν πρίμνη και το έκανα 16 του Φλεβάρι τώρα. Για να δώσουν μια σχετική. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει ακόμη, παιδιά. Αλλά ισχύσει δεν ισχύσει. Η UEFA, εγώ αντιλαμβάνομαι τι είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικό. Είναι αυτά γιατί τώρα η ΕΠΟ, η τωρινή του γραμμένου, έχει τις αλλάξω τέτοιες με την κυβέρνηση κτλ. Ναι. Είναι πολιτικό, σου λέει να έχουμε γνώση κτλ. Επίσης, να σας πούμε ότι η συγκεκριμένη ΕΠΟ επιχείρησε να αλλάξει τις επιτροπές αδειοδοτήσεων κτλ. Αλλά εκεί η UEFA είπε, όπα. Ακουμπάστε, ο Δημητρίου είναι δυνατός. Δεν κουνιέται ο Δημητρίου από εκεί. Ναι. Και εντάξει, προφανώς είναι και κάποια να ξέρουμε, να έχουμε γνώση κτλ. Με βάση την UEFA και τα λοιπά, νομίζω ότι εκεί που πρέπει ο Άρης να έχει πάντα το μυαλό του είναι το 31 Μαρτίου. Αλλά επειδή μιλάμε για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι 4-5 περιπτώσεις είναι του Άρη. Ασύνεφη να πει και στο 16 Φεβρουαρίου, για να σου πω και κάτι. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν ο Καρυπίδης και είχα βέβαια τα χρήματα, έτσι. Έλα εδώ κύριε Τάτο, έλα εδώ κύριε Ήλιτς, τι σου χρωστάω. Δεν μιλάμε για 200 και 400 χιλιάρικα στον καθένα. Μιλάμε για 45, 35 και τέτοια. Είναι 2-3 τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί η μία του Αντρέου είναι το Μάρτιο, η δόση. Του Καράμπελ έχει μείνει ένα δεκαρικάκι και αυτές είναι πιο μετά η δόση. Δεν είναι 30, μέχρι 31 δωδεκάτου δηλαδή. Έλα εδώ, πάρτα, θα βγάζα και μια ανακοίνωση. Φίλοι του Άρη, εγώ εξόφλησα τον κύριο Τάτο, εξόφλησα τον κύριο Ταυλαρίδη, εξόφλησα τον κύριο Ήλιτς και πλέον δεν έχω καμία οφειλή σε σχέση με 31 δωδεκάτου, με πρώην ποδοσφαιριστές κτλ. Έχω κάποιες καθυστερήσεις, ok, με τους τωρινούς μου παίκτες, αλλά είναι τωρινοί μου παίκτες και υπογραφές. Έχω μαζέψει τέλος πάντων όλες τις απαραίτητες υπογραφές. Ασφαλιστική έχω, φορολογική έχω. Η ομάδα πάει να πάρει την άνοδο και να ανέβει. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την αδειοδότηση. Για να σταματήσει και όλη αυτή η παραφιλολογία και όλο αυτό το μουχαμπέτι που γίνεται, γιατί έδωσε ο Άρης το δικαίωμα να γίνει το συγκεκριμένο πράγμα με τις επιπολαιότητες της περσινής χρονιάς. Ο φίλος λέει, ο 79, αυτό που λέτε για την επιτήρηση μήπως αφορά μόνο τις ομάδες που το καλοκαίρι δεν πήραν άδεια και παίζουν με K23, αξίζει να γίνουν μεταγραφές των Βουό Χαντί. Αυτό υπάρχει. Αυτό είναι άλλο, αλλά δεν έχει τηρηθεί από κανέναν. Όχι, αυτό που λέω για το Φάκελ επιτήρηση είναι ένα καινούριο τροφασούλι που. Η ΕΠΟ λοιπόν θα πρέπει να αποβάλει τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τηρήσει τίποτα. Αλλά αυτό θα αποβληθεί μόνο του, από ό,τι φαίνεται, και αγωνιστικά. Ναι, αλλά δεν έχει τηρήσει τίποτα ο Παναθηναϊκός που υποτίθεται είναι σε επιτήρηση. Και άλλες ομάδες είναι σε επιτήρηση με οφειλές και τα λοιπά που δεν τις έχουν τηρήσει. Ο Όφη δηλαδή θα παίξει. Έχει τόσες προσφυγές στο διαιτητικό και τα λοιπά που βλέπετε δεν λένε τίποτα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουν βγει οι αποφάσεις. Πρέπει να τους πληρώσει ο Όφη. Βλέπετε να γίνεται τίποτα. Μεταγραφές κάνει. Έχουν πληρωθεί όλοι οι υπόλοιποι. Ο Πάγκαλος, ο Δάφκος, όλοι αυτοί. Τίποτα δεν έχει συμβεί από όλα αυτά. Τέλος πάντων, μας νοιάζει ο Όφη, μας νοιάζει ο Άρης να είναι σωστός, ο Άρης να είναι συνεπής, η διοίκησή του να είναι σωστή, η διοίκησή του να υλοποιήσει αυτά τα οποία πρέπει να υλοποιήσει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, όπως είπε και ο Αλέξης. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να πούμε, α, δεν το ξέρανε, α, έκανε λάθος ο λογιστής, α, ήταν μόνο 5 χιλιάρικα, α, ήταν μόνο 20. Έλα μωρέ, τώρα 2 μέρες καθυστέρησαν. Όχι. Ημερομηνίες ευλαβικά να τηρηθούν. Εντάξει, ο λογιστής που λες. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία η αδειοδότηση που περιλαμβάνει διάφορα κριτήρια. Δεν είναι μόνο το οικονομικό που είναι φυσικά το πιο σημαντικό. Είναι μια σειρά από άλλα. Είναι ισολογισμοί, είναι εκθέσεις, οικονομικές ανακαταστάσεις. Είναι πολλά πράγματα. Είναι ένα συγκεκριμένο, ένα τυφλοσούρτης, παιδί, μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται με απόλυτη προσοχή. Αλλά λέει 31 Μάρτη, δεν πας συμφωνητικό που λέει 4 Απρίλη. Εννοείται, παιδί μου. Γιατί είσαι επιπόλαιος, αυτό λέμε.
να μην δώσει το δικαίωμα. Γιατί αν το δώσει το δικαίωμα, σε άλλη ομάδα θα την περάσουν. Στον Άρη θα τον κόψουν. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. 30 Μαρτίου. Αυτό να το ξέρετε. Η τελευταία υπογραφή, ούτε 30. Ας είναι 16 Φεβρουαρίου, αφού έχεις. Να μην σε βάλεις καμιά επιτροπή περίεργη. 16 Φεβρουαρίου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μιλάμε ούτε για τα λεφτά του Σανκαρέ, ούτε για τα λεφτά του Φατί. Ήταν 800 και 400 και τα λοιπά. Και, τα ξέρουμε γιατί έτσι. Είναι από το περασμένο καλοκαίρι, όταν άρχισε να χτίζεται η ομάδα. Αυτό ήταν και ο λόγος που, το budget μειώθηκε κατά πολύ τη φετινή σεζόν σε σχέση με την περσινή. Και αυτό είναι και ο λόγος που μέχρι τώρα η ομάδα δεν είχε αποκτήσει κανέναν ποδοσφαιριστή. Και απλά λίγο η πίεση από τα κακά αποτελέσματα και τις μέτρες εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια οθεί τη διοίκηση. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Άρης έπαιρνε τον Πανεγιάλιο και έπαιρνε και το μάτς με τον Καρεσκάκη, εγώ πιστεύω δεν θα έκανε καμία προσθήκη στο ρόστερ και θα πήγαινε με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Αν είχε αυτή τη ουδέν διαφορά. Ουδέν κακόν λοιπόν, ναι. Να μην γες καλού. Τώρα που υπάρχει και μια πίεση παραπάνω, μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει και να πάρει τους ποδοσφαιριστές αυτούς με τους οποίους συζητάει, δηλαδή το Βουό και τον Χαντί, για να μπορέσει να αλλάξει λίγο την εικόνα της ομάδας. Η ομάδα, όπως είπαμε, δεν έκανε προπόνηση. Πήγανε για καφέ όλοι μαζί. Ωραία. Εξαιτίας της εισόδου των ποντικών στο Ρήσιο. Τα έκαναν εκεί, τα σήκωσαν όλα. Δεν άφησαν σχεδόν τίποτα. Πήραν και ηλεκτρικές συσκευές, πήραν ό,τι βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι τους βόλευε το πήραν. Άρα, παιδιά, μην ξαναπάτε, δεν έχει τίποτα πλέον. Ναι. Μην πάτε. Το άφησαν εκεί. Εντάξει, εδώ έχουν πάρει ρε φίλε όλες τις τηλεοράσεις μέσα από το Βικελίδης τώρα, από τις σουίτες. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα. Πήραν και τη μεγάλη. Παιδιά, τη μεγάλη που την πήρατε και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα τη φτιάξετε και τα λοιπά, αλλά ήταν χαλασμένη, να ξέρετε. Τη μεγάλη που είχατε πάρει. Πείστε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Δείγμα και αυτό της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα των 6:30. Έχεις χορηγό να πεις. Στο διάλειμμα θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πρέπει να γίνει και το απαραίτητο ρεπορτάζ, όπως αντιλαμβάνεστε. Να σας μεταφέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει με τις περιπτώσεις του Χαντί και του Βουό. Υπάρχει εξέλιξη. Εντός ολίγου θα τη δείτε άπαντες και στο All About Aris. Απλά πρέπει να τσεκάρουμε και κάποια πράγματα από 2 και 3 πηγές, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι, του Χαντί τον τσέκαρα και από αλλού τώρα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία. Απλά, παιδιά, επειδή το έχουμε δει αυτό το έργο να συμβαίνει, υπογραφές, signatures. Ο Χαντί λοιπόν πριν από λίγο, ο εκπρόσωπός του μάλλον, συμφώνησε σε όλα και το Χαντί μπορούμε να το πούμε γιατί είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Τώρα, αν δεν αναιρέσει το λόγο του η μία ή η άλλη πλευρά, που δεν νομίζουμε να γίνει, δώσανε τα χέρια, επαναλαμβάνω, πριν από λίγο. Αυτό σημειώνεται και μας μεταφέρεται και επίσημα από την ΠΑΕ Άρης. Ότι ο Χαντί τα βρήκε σε όλα με τον Άρη και την Δευτέρα εκτός απρόπτου θα υπογράψει και θα παρουσιαστεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πιθανότατα από το Σαββατοκύριακο θα είναι στη Θεσσαλονίκη κιόλας. Θα είναι και στη Θεσσαλονίκη κιόλας για να περάσει από εξετάσεις και να ενταχθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας. Ένας διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μάλιστα στην πρώτη του κλήση έβαλε και μια γκολάρα με τη Δανία. Πολύ ωραία. Αν το είχατε δει και δεν το ήξερα και αυτό. Το ξέρεις ότι κάθε κλήση στην εθνική του ομάδα είναι και 5.000 για την ομάδα. Δεν το ήξερα αυτό. Ωραία. Δεν τα λιράκι. Δεν πώς θα βγαίνει η μεταγραφή. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έρθει κατά τα φαινόμενα στην ομάδα μείωσε τις απαιτήσεις του για το υπόλοιπο της σεζόν και είναι και με προοπτική να μείνει και την επόμενη χρονιά με όχι πάρα πολλά χρήματα ούτε την επόμενη χρονιά, φανταστείτε το συμβόλαιό του και την επόμενη χρονιά και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης χρήσιμος γενικότερα που δεν είναι κακό να τον έχεις στο ρόστερ της ομάδας και την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η εξέλιξη με το συγκεκριμένο. Παραλαμβάνουμε, υπάρχει συμφωνία να είμαστε συγκεκριμένοι και θα πρέπει να περιμένουμε τις υπογραφές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα και τις ανακοινώσεις. Πάντως, όλα δείχνουν ότι ο Άγγελος Χαντί θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη φορά θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Με το Βουό είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα γιατί δεν είναι ελεύθερος. Και με τον Ιβοριανό και για τον Ιβοριανό μάλλον υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Άρη και τον ποδοσφαιριστή. Τα έχουν βρει σε όλα όσον αφορά τις απολαβές του και για το εξάμηνο αυτό και για τον επόμενο χρόνο γιατί και για αυτόν υπάρχει οψιόν. Αυτό που λέγαμε ρε Χρήστη, όταν έλεγα το ρεπορτάζ στο ξεκίνημα,
Ο ποδοσφαιριστής το περασμένο καλοκαίρι επέλεξε να εξαργυρώσει φυσικά την πολύ καλή του περσινή χρονιά με τον Όφη και τα 18 γκολ που πέτυχε πηγαίνοντας σε μια ομάδα της Super League. Αυτή ήταν η Λαμία. Και να πάρει και το αντίστοιχο συμβόλαιο. Αυτό το συμβόλαιο δεν θέλει να το χάσει. Θέλει αυτά τα χρήματα, ακόμη και αν συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, αυτά τα χρήματα να τα πάρει μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι. Αυτά που είχε υπογράψει στη Λαμία. Τώρα, ήταν 80, εγώ ξέρω ότι ήταν 80 συνολικά το ποσό. Θέλει να τα πάρει. Και τα υπόλοιπα 40 μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα το θέμα είναι, θα τα δώσει όλα ο Άρης τα 40. Θα δώσει 25 ο Άρης, 15 η Λαμία, 10 η Λαμία, 30 ο Άρης, 40 ο Άρης. Θα το δούμε. Απλά για να ξέρετε, ο παίκτης έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Άρη, αλλά επειδή πρέπει η Λαμία πρώτα να τον αφήσει ελεύθερο, έτσι. Και για να τον αφήσει ελεύθερο πρέπει να συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή στη λύση του συμβολαίου. Έτσι. Έχουμε το αναστερίσκο από εκεί. Αν γίνει και αυτό, τότε ο παίκτης θα υπογράψει και αυτός στον Άρη. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία και με τους δύο. Ο Χαντί έρχεται. Ο Βουό θα πρέπει να έχουμε αυτό το αναστερίσκο, ίσως και σήμερα να τελειώσει και με τον Βουό. Αλλά θα πρέπει, επαναλαμβάνω, εντάξει, να λυθεί το συμβόλαιο. Είναι τώρα. Θα μιλήσει και ο Καρυπής με τον Πανουριά Παπαϊωάννου και τώρα πρέπει να πάει μεταξύ των Προέδρων. Είχαν μιλήσει οι Πρόεδροι. Ναι, αυτό το θέμα είναι μεταξύ των Προέδρων. Είχαν συμφωνήσει, αλλά που το είχαν συμφωνήσει μέχρι το. Πού είναι το χαρτί να το υπογράψω. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν και σφήνες. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Βλέπουμε ο Όφη. Προσπαθεί να κάνει να μπει τώρα σφήνα σε διάφορα ζητήματα και θέματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να τον πήρε κανένα στον Πανουριά και να τον είπε: μην τον δίνεις εκεί. Και αυτά παίζουν, να ξέρετε. Όλα μπορούν να παίζουν σε τέτοια ζητήματα και σε τέτοια θέματα. Θα το δούμε στην πράξη. Πάντως, ο Χαντί θα πρέπει να θεωρείται προφορικά τουλάχιστον παίκτης του Άρη. Υπάρχει συμφωνία, επαναλαμβάνω. Και ο Βουό, εφόσον μείνει ελεύθερος από την Λαμία, θα είναι και αυτός παίκτης του Άρη. Αυτή είναι η εξέλιξη που σας την δίνουμε εδώ πρώτα από τον Λίμπερο και το All About Aris, να την γνωρίζετε και βεβαίως εφόσον τελειώσουν τα θέματα, ο Άρης θα έχει ενισχυθεί σημαντικότατα στην μεσοεπιθετική του γραμμή με δύο ποδοσφαιριστές που μάλιστα είχαν συνεργαστεί. Ορίστε, ο Ματζιούκης θα μας πει τι παίκτης είναι ο Χαντί, ο οποίος έκλεισε στον Άρη. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Κανόνης αύριο 5 η ώρα να το φιλοξενήσουμε, σε παρακαλώ. Στον Ηρακλή το είπαμε. Ήταν η ομάδα που δεν έπιασε. Στον Εργοτέλ ήταν καλός. Πότε έπαιξε στον Ηρακλή? 15-16. Με Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Ναι, με Παπαδόπουλο έφυγε από τον Ηρακλή. Ο Χαντί. Με Παπαδόπουλο έφυγε και από τον Όφη ο Χαντί. Γενικά δεν θέλει τον Παπαδόπουλο. Αλλά εντάξει, πολλούς μπορείς να φέρεις. Και ο Γιαννάκης έφερε τον Weaver. Ο ίδιος τον έδιωξε. Τέλος πάντων, έχεις στατιστικά να μας πεις, Χαντί, ή όχι? Τι κοιτάς? Να τα βάλουμε. Εντάξει, τώρα, τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι 28 στα 29. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιορδανίας, καθώς έχει διπλή υπηκότητα. Πολλά χρόνια τα περισσότερα της καριέρας σου τα έχει περάσει στο Ηράκλειο με τον Εργοτέλη, με τον οποίο κατέγραψε 102 συνολικά συμμετοχές και 11 γκολ. Στον Ηρακλή δεν είχε πολλά μάτς, είχε 9. Στον Όφη τα δύο περίπου χρόνια που κάθισε, 2,5 περίπου, όχι 2, είχε 58 συμμετοχές και 19 τέρματα. 9 έβαλε πέρσι μόνο στην περσινή σεζόν και παραβάλλον διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Είχε παίξει και στη Σλοβακία με την Τρέντσιν μικρότερος. Τη σεζόν, τη διετία 2007-2009. Μάλιστα. Ωραία. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις επί της. Πατέρας του είναι από την Ιορδανία και η μητέρα του είναι από την Ελλάδα. Γι' αυτό έχει τη διπλή αυτή η υπηκότητα. Επί του πιεστηρίου λοιπόν, ακούτε τις ειδήσεις. Αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει και επιβεβαιώνεται μάλιστα από τον Άρη. Για το Βουό, επαναλαμβάνω, περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί το θέμα. Άρα με την συγκεκριμένη επικείμενη προσθήκη του Χαντί θα δοθεί μια ακόμη επιλογή στον προπονητή στη θέση του επιτελικού μέσου, αφού αυτή είναι η φυσική του θέση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει τη γραμμή. Όσες φορές το επιδίωξε δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός και σουτάρει καλά και βάζει και ωραία γκολ, είναι η αλήθεια, όποτε σκοράρει. Βάλε μια γκολάρα και καλά χτυπήματα έχει. Έχει και καλά χτυπήματα με το αριστερό.
Είναι ένα δυνατό του επίσης σημείο. Βέβαια έχει την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, να παίξει και στις δύο πλευρές, και δεξιά με ανάποδο πόδι, αλλά η θέση του, η κλασική, είναι πίσω από τον φορ. Αυτή είναι η θέση του. Για τον Άγγελο Αμπντέλ Χαντί, όπως είναι το πλήρες όνομα του 29χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα είναι η πρώτη από τη φαίνεται προσθήκη της ομάδας το Γενάρη, και αναμένεται τις επόμενες μέρες και στη Θεσσαλονίκη για τα τυπικά, και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα να πέσουν και οι υπογραφές για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Βοηθάει το γεγονός ότι δεν έχει το Σαββατοκύριακο άρεσε υποχρεώσεις για να γίνουν όλα αυτά. Σε 31 είναι. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν έχει και αυτό το Σαββατοκύριακο, που δεν έχει υποχρέωση η ομάδα, για να έρθει να ενταχθεί σιγά σιγά και να μπει. Νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ήταν μέχρι πρότινο στον Όφη γενικότερα. Δεν έχει θέματα. Και από ό,τι λένε, είναι και ένας σοβαρός επαγγελματίας. Δεν είναι δηλαδή παιδί που δίνει λαβές και αφορμές γενικότερα. Με την παρουσία του, τη ζωή του, την εξωγηπαιδική του παρουσία. Γιατί πρέπει να κοιτάμε όλο το πακέτο του τι παίρνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται με τον Ελουντούλου. Φυλάκια. Πού είναι ο Ελουντούλου? Ο Γκάελ. Ο Γκάελ κουνάει μαντήλι. Κλαίει συγκεκριμένο. Δύο συγκεκριμένα μαγαζιά κλαίνε. Οδύρονται. Εκεί θα στεγνώσει το δάκρυ σήμερα το βράδυ, νομίζω, ο Γκάελ Ελουντούλου. Ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον Απόρρονα Πόντου, πληρώνοντας την εξωγηπαιδική του ζωή περισσότερο και όχι την ποδοσφαιρική του ποιότητα. Αυτή τη διαθέτει, αλλά δυστυχώς δεν διαθέτει πολύ μυαλό ο συγκεκριμένος, και δεν είναι βέβαια ο πρώτος ούτε ο τελευταίος ο οποίος έχει προσόντα αλλά δεν έχει, επαναλαμβάνω, μυαλό. Μάλιστα. Πάντως έχει διώξει πολύ κόσμο ο Απόλλωνας, και παρά τη φημολογία θα φέρω τον έναν, θα φέρω τον άλλον, τον Τζεμπερίδη έχει φέρει και έναν δανεικό από το Μελισανίδη έχει πάρει. Μάλλον τα έχει παρατήσει για φέτος η Καλαμαριά, και φυσιολογικό είναι. Πόσες βαθμούς είναι, 15 βαθμούς από τον Άρη? Πώς είναι, τη δεύτερη θέση, 14 βαθμούς από τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή, και μάλιστα έχοντας την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πάει για άλλα. Μάλλον παίζει πολύ σημαντικό παιχνίδι παραμονής τώρα, έτσι, με τον Πανεγιάλιο, γιατί αν δεν κερδίσει και τον Πανεγιάλιο, τότε θα λέγαμε για άλλα. Πάντως ο Καλαϊτζίδης, αν δεν ήταν ο αδερφός του μεγαλομέτοχος, με την πορεία που έχει η ομάδα, νομίζω ότι και ο ίδιος ο Καλαϊτζίδης θα τον είχε διώξει τον εαυτό του. Με την πορεία, βάσει αποτελεσμάτων, έτσι δεν λέμε βάσει. Γιατί σας το ξαναείπαμε, την Κυριακή που είδα τον Απόλλωνα ήταν πολύ καλός σε σχέση με τον Όφη. Αλλά όταν δεν έχεις αποτελέσματα, την πληρώνει ο προπονητής. Εδώ είναι μια διαφορετική περίπτωση η Καλαμαριά. Μάνο. Το Μάνο θα τον πιάσει ο Παπαζαχαρίας και θα τον λιώσει την Κυριακή στη Λάρισα. Παπαζαχαρία έχω την Κυριακή. Να επαναλάβουμε αυτό που έχουμε δώσει αρκετή ώρα και πλέον μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερες λεπτομέρειες στο All About Aris, και για τον Βουό και για τον Χαντί. Υπάρχει συμφωνία με τους ποδοσφαιριστές. Με τον Χαντί που είναι ελεύθερος δεν τίθεται θέμα, εφόσον αυτή η προφορική συμφωνία μεταφραστεί σε υπογραφή. Γιατί πάντα πρέπει να το λέμε και αυτό, έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι. Μας πει κανένας, α, χάλασε και μας λέγατε ότι συμφώνησε. Δεν συμφώνησε. Τι να κάνουμε τώρα. Χθες το ότι συμφώνησε, το είπε και ο μάνατζερ του παίκτη χθες, ότι τηλεφωνικά τα είπαν με τον Καρυπίδη. Και όταν συμφωνείς, αυτό προϋποθέτει και κάτι άλλο, παιδιά. Γι' αυτό λέμε ότι πάρονται. Προϋποθέτει ότι θα πάρεις και μια προκαταβολή. Αν έχει συμφωνήσει τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Μπορεί να μην το έχει συμφωνήσει. Το έχει συμφωνήσει. Πες το ρε Άλεξη. Ωραία. Παίρνεις την προκαταβολή και κάνεις δηλαδή. Α, γι' αυτό το Δευτέρα, μάλλον, προφανώς. Εντάξει, είναι τα νούμερα μειώθηκαν, όπως σας είπα. Δεν είναι αυτά που ζητούσε από τα Τρίκαλα. Και το γεγονός ότι δεν πήγε εκεί έχει να κάνει με την πίεση που του άσκησε ο Άρης τα τελευταία 24 ώρα. Με τηλεφωνήματα που έγιναν και από τον Καρυπίδη και από τον Παύλο Μυροφορίδη προς τον ποδοσφαιριστή, εξηγώντας του το ρόλο που θέλουν να του αναθέσουν στην ομάδα και πόσο καλή προοπτική είναι για την καριέρα του, με δεδομένο ότι πλέον είναι ενεργός και με την εθνική του ομάδα, η παρουσία του σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως είναι ο Άρης. Όντως. Για το Βουό, το ξαναλέμε, επειδή ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, δεν χρειάζεται κάποια ανάλυση. Υπάρχει συμφωνία με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή και τον ποδοσφαιριστή δηλαδή. Αυτό το οποίο μένει είναι η Λαμία να τηρήσει το λόγο τον οποίο έδωσε πριν από λίγες μέρες, γιατί υπήρχε μια επικοινωνία τις προηγούμενες μέρες των ανθρώπων της Λαμίας με τον Άρη και τα είχαν βρει. Και τώρα, ξέρεις, πάντα είμαστε λίγο καχύποπτοι εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις.
πρέπει να το κάνει και στην, και στην πράξη. Για, αυτό με ενδιαφέρει. Για διάβασέ μου λίγο τους μετόχους του Απόλλωνα Πόντου. Ποιοι είναι οι μετοχοί? Δεν ξέρω κανέναν. Ιωάννης Ανδρεάδης. Ναι. Γιώργος Κανδύλας. Ναι. Και η άλλη είναι υποδιάσκεψη. Κουτρούμπας, Κανδύλας, Καρυπίδες, Καρύδας, Λιμπούδης. Καρυπίδες. Ο Κάλλας που είναι? Πουθενά. Μάλιστα. Έγινε. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν άρα, βρήκανε. Είδατε τι ωραία που γίνονται τα πράγματα. Αν ήταν στον Άρη αντίστοιχα θα λέγαμε ποιος θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα κάνει, πώς θα ράνει και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά και με τον Βουό νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει ο παίκτης να μείνει ελεύθερος πρώτα και στη συνέχεια να υπογράψει στον Άρη. Με τον Άρη πάντως θα έχει βρει σε όλα. Είστε, το FL News με δικαιώνει για αυτό που σας έλεγα. Ναι. Παράταση για 16 Φεβρουαρίου για αυτό που σας είπα. Τι είναι αυτό? Για την επιτήρηση, αυτό το φάκελο επιτήρησης. Είμαστε. Έχει να κάνει περισσότερο από ό,τι μου είπαν πάντως, όχι τόσο με παίκτες αυτό, όσο με ΦΠΑ, δημόσιο και τέτοια πράγματα. Και η επιτροπή όντως είναι από. Με κρατικό διορισμένη κάπως. Δηλαδή σε σχέση να είσαι συνεπής, να έχεις φορολογική ασφαλιστική, να τηρείς το ΦΠΑ και τέτοια πράγματα. Γιατί αρκετές ομάδες κάνουν αυτό. Όλη τη χρονιά δεν πληρώνουν τίποτα ΦΠΑ, βαράνε και ένα κανόνι στο τέλος και χάνει το δημόσιο τα χρήματα. Προς τα εκεί είναι η κατεύθυνση αυτή και βέβαια και με και ασφαλιστικά ταμεία. Και με ποδοσφαιριστές και προσωπικό είναι. Είναι καλό για να πιεστούν οι ομάδες εν ώψη της αδειοδότησης και νομίζω ότι. Καλό θα είναι να το λέγαμε και στο ξεκίνημα με αφορμή αυτή την εγκύκλιο που εστάλει ότι μέχρι τις 16 του Φλεβάρη θα πρέπει να γίνει αυτός ο φάκελος να τακτοποιηθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή με τις ειδήσεις αυτές που σας δώσαμε. Είμασταν τυχεροί, συνέπεσαν τα ραντεβού ακριβώς το δικό μας το δίωρο. Πάντα τέτοια παιδιά, αυτές τις ώρες να κάνετε έτσι τα ραντεβουδάκια σας για να βγαίνει και το ρεπορταζάκι. Και νομίζω δεν έχετε παράπονο. Ενημερωθήκατε για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι ήδη εδώ με την ώρα για μπλε. Θα σας κρατήσει την τροφιά την επόμενη ώρα στο Λίμπερο. Ευχαριστώ πολύ και τον Χρήστο Κιώση που ήταν πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλή συνέχεια σε όλους.